Καλό σας πρωινό, κύριε Δαβούλη. Γεια σας, καλημέρα σας και από μένα. Κοιτάξτε να δείτε, τις τελευταίες μέρες έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων, αρκετή θα έλεγα, και αναμένεται δηλαδή περαιτέρω τις επόμενες δύο εβδομάδες, ανάλογα και την πορεία και των γειτονικών χωρών, όπως είδαμε και της Ιταλίας, που πραγματικά η κατάσταση είναι εκρηκτική, θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά εκρηκτικές είναι και οι ελλείψεις και ανάγκες των νοσοκομείων και γενικά του συστήματος υγείας στην Ελλάδα και στην περιοχή μας εδώ πέρα, οι μονάδες υγείας που το στηρίζουν. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση για δείγμα ασθενών με λυπείς δομές εξυπηρέτησής τους, καθώς εξετάζουν ένα κοντέινερ ουσιαστικά, το οποίο όμως δεν έχει ούτε φιάλι οξυγόνου, δεν έχει στιθοσκόπιο, πούμε, δεν έχουμε οξύμετρο να μετρήσουμε το οξυγόνο του ασθενούς, και είναι και περασμένο και το υλικό. Όταν ο συγκεκριμένο αριθμό στολών, όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές και εμείς από ταχύτητα μπορεί και εμείς κάποιες φορές να μην εφαρμόζουμε και τα απαραίτητα μέτρα, όλα τα υλικά κάποιες φορές. Επίσης το ζήτημα είναι ότι επειδή πολυτουργεί και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τόμοι κτλ., έρχονται ακόμα από τα πιο απλά περιστατικά μέχρι τα πιο βαριά, έρχονται στο νοσοκομείο αναφορά, ειδικά και με την αλλαγή του ορισμού κρούσματος στη Φυσινή, το ΕΟΔΗ, που σημαίνει ότι όποιος έχει βήχα και πυρετό, πρακτικά είναι στο κέντρο αναφοράς. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Όποιος είναι ήλιος, δηλαδή έχει όσει από τη Ζάκυνθο και έχει πυρετό και βήχα, θα έρχεται για έλεγχο στο κέντρο αναφοράς. Δηλαδή θα υπάρχει τεράστια προσέλευση. Ναι, αυτό που θέλεις να αποφύγεις ουσιαστικά το παθαίνεις, να το πω έτσι. Ναι, και επίσης και όλο αυτό μετακυλείται ένα μεγάλο βάρος και στα νοσοκομεία της περιοχής, στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, στο οποίο θα καταλήγουν λόγω και του κλεισίματος σαν μέτρο ουσιαστικά προστασίας των τακτικών και απογευματινών ιατρίων γενικά στην περιοχή. Θα μετακυλείται ένα βάρος πολλών περιστατικών οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στο νοσοκομείο του Ρίου. Θα μετακυλείται στον Αγίου Ανδρέα, που ήδη και αυτό υπολειτουργεί και σε ακόμα χειρότερο βαθμό, θα έλεγα, οι κανονικές τακτικές του λειτουργίες σε σχέση με του Ρίου που ήταν πριν. Γιατί το Ρίου είχε μια σχετικά λίγο καλύτερη στελέχωση από προσωπικό, που πάλι πίσω από τις ανάγκες. Γιατί όταν μιλάμε για 165 κενά γιατρών, 55 μόνιμοι, 110 ειδικευόμενοι και 175 νοσηλευτών από τους πετσοκομμένους οργανισμούς όλα αυτά, έτσι. Όπως προϋπήρχαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις και υγειονομικές περιφέρειες, χωρίς να συνυπηγίζονται όλων των νοσοκομείων της περιοχής ουσιαστικά που έχουν μετακυλήσει ένα μεγάλο βάρος, γιατί είναι το μεσολόγιο μετά το μεσημέρι που βγάζει εργαστηριακά, έρχονται όλοι σε αυτοί. Γιατί σου λέει θα ταλαιπωρηθώ, θα έχει εξετάσεις, αλλά θα πάω κατευθείαν νοσοκομεία της Αχαΐας. Ναι. Οπότε προβάζει μετακυλείται εκεί, χωρίς να υπάρχει το πετούμενο προσωπικό. Επίσης το χωροταξικό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Ναι, λίγο σε ένα σημείο να σας ακούμε λίγο καθαρά, κύριε Δαβούλη. Ναι. Το χωροταξικό επίσης είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς δεν υπάρχει χώρος πλέον να νοσηλεύουμε τα κρούσματα, γιατί είχαν επιτάξει δύο κλινικές, την Οφθαλμολογική και την Οριλά, η οποία οφθαλμολογική αυτή είναι γεμάτη από δεδομένα κρούσματα και η Οριλά γεμάτη από κρούσματα τα οποία είναι ύποπτα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μεγάλο κόλλημα στην υπόλοιπη λειτουργία του νοσοκομείου. Θα αρχίσουμε και με κίνδυνο μεγάλης νοσοκομειακής διασποράς. Όπως και από την Ιταλία, έχουμε πει ότι στο 30% νοσοκομειακή διασπορά, έτσι. Νοσοκομειακή, δηλαδή, ασθενή γιατρό, υγειονομικό προσωπικό με ασθενή κτλ. Που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα θα είναι στην πορεία αυτό. Εφόσον ζητούν και όλη τη φροντίδα υγείας, όλοι οι ασθενείς. Ναι. Εδώ τώρα η αυτοθυσία του προσωπικού. Δεν ξέρω αν φτάνει, διότι εδώ μας περιγράφεται μια εικόνα πραγματικά με φοβερές ελλείψεις που αναδεικνύονται με αφορμή και το συγκεκριμένο ζήτημα που συζητάμε. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο που ακούμε συνέχεια αυτοπροστασία, ατομική ευθύνη, ομοψυχία κτλ. Αλλά δεν ξέρω αν αυτά φιλότιμο κτλ. Αλλά δεν ξέρω αν αυτά και με δεδομένο ότι ήδη 100 και πλέον οι υγειονομικοί έχουν βγει εκτός μάχης, οι άνθρωποι είναι στα σπίτια τους με καραντίνα. Ή όπου είναι, λοιπόν, ήταν νοσηλεύονται. Λοιπόν, δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η ατομική ευθύνη όντως είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο. Η ατομική μας προστασία είναι όντως πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο όντως θα πρέπει να το εφαρμόσουμε όλοι ως το βαθμό που επίσης είναι κατορθωτό, έτσι. Γιατί αν δεν υπάρχουν μάσκες κτλ. Με την εσχροκέρδη που υπάρχει κτλ., τι μέτρα προστασίας να πάρει ο άλλος. Ναι. Ό,τι μπορεί ο καθένας δηλαδή. Αλλά όντως απ' την άλλη χρησιμοποιούνταν καθένα από όλες τις κυβερνήσεις, όπως και με την τωρινή, για να καλύψει τα όποια και να υπάρχουν. Γιατί όταν έχουμε πετσοκομμένους προϋπολογισμούς για την υγεία χρόνο με το χρόνο, 36 εκατομμύρια φετινός, κάθε 363 εκατομμύρια περσινός για το σύστημα υγείας, θέλω να πω όλα αυτά, ρυθμούς κλινών, προσωπικού κτλ. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή πανελλαδικά 560 κρεβάτια μεθ, 100 κλειστά, που ήδη αυτά θα ήταν 700, που και πάλι θα ήταν πολύ λίγα, όταν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα έχουμε το 20% θα πρέπει να είναι κλίνες μεθ, δηλαδή θα πρέπει να είχαμε περίπου 3.000 κρεβάτια για τα προηγούμενα δεδομένα, έτσι, όχι για τα δεδομένα της πανδημίας. Γιατί ήδη αν είδατε, είχαμε την πρώτη απώλεια, ήδη είναι ένας ασθενής ακόμα πολύ σοβαρά.
Ναι. Και όταν ειδικά που συστήνουν και πολλές, τέλος πάντων, πολλές συστάσεις επιστημόνων και λοιπά, ειδικά τους Κινέζους που έχουν και μεγάλη εμπειρία, συστήνανε και πρώιμη ενδοτραχειακή δυσολύνωση των ασθενών αυτών. Πώς θα δυσολυνθεί πρώιμο άλλος, αν μετά δεν υπάρχει πουθενά να πάει. Θέλω να πω ότι μετά το αποκλείεις και σε λίγο και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Γιατί πού θα, και ακόμα και καλά να είναι ασθενής, πώς θα δυσολυνθεί αν δεν υπάρχει προσωπικό. Γιατί τώρα τους ασθενείς αυτούς τους βλέπει ένα μείγμα γιατρών, λίγο παθολόγος, λίγο καλύπτει και ο γιατρός της μονάδας, ο οποίος πρέπει να δει και τους δικούς. 13 είναι γεμάτο το τμήμα αυτή τη στιγμή. 13 κλίνες, 13 ασθενείς, 100% πληρότητα. Με ένα χώρο βέβαια 6 κρεβατιών δίπλα, που δεν υπάρχουν ακόμα προσωπικοί και αναπνευστήρες. Από πέρσι πρόπερσι, τώρα γίνεται ο διαγωνισμός. Τώρα θα είχαμε αυτούς τους αναπνευστήρες. Αλλά και πάλι όταν έχεις ειδικές λοιμώξεις, πρέπει να είναι ειδικός θάλαμος αρνητικής πίεσης. Θέλει δηλαδή ειδικές συνθήκες για τα δικά. Τώρα εκεί στο θάλαμο εκεί της αρνητικής πίεσης είναι, χωράνε 5 κλίνες. Στο οποίο όμως αυτή τη στιγμή καλύπτει ένα προσωπικό το οποίο δεν είναι εκπαιδευμένο για να επιβλέπει αυτούς τους ασθενείς. Δύο ειδικευόμενους με λίγη συνεπικουρείται από τη μονάδα που και πάλι δεν είναι του τμήματός, δηλαδή ανέβω κατά το πρώτο όροφο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να φτάσει το 100% όσο θα μπορούσαν σύμφωνα με τις ανάγκες, δηλαδή, να ανταποκριθούμε σύμφωνα με τις ανάγκες δηλαδή της εποχής. Με την τεχνολογική ανάπτυξη κτλ. Όλα τα μέσα δηλαδή της τεχνολογίας και της ιατρικής επιστήμης, ώστε να μπορείς να αξιοποιήσεις το έπακρο όλες τις δυνατότητες που σου παρέχονται. Ναι. Προφανώς με αυτοθυσία το προσωπικό μπορεί να κάνει για να ανακαλύψει αυτά τα κενά, αλλά είναι πεπερασμένη και η δυνατότητα αυτή. Ναι, έχει, μέχρι σε ένα σημείο πάει. Ναι, είναι πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή, όταν μετριάζεις και βάζεις την υγεία ως κόστος και τη βάζεις στο κόστος όφελος και στο ζύγι του ανταγωνισμού με το πόσο θα δώσεις για δαπάνες, 4 δις δαπάνες για τον ΝΑΤΟ κτλ. Και το βάζεις σε ένα ματωμένο προϋπολογισμό, αυτά είναι απίστευτα ότι θα γίνουν. Mm-hmm. Και το βάρος το πληρώσουμε εμείς, θα μετακυληθεί στις πλάτες των ασθενών. Και να μην βάλω και τις επόμενες εξελίξεις που λέμε ότι θα έχουμε συμπράξει με του ιδιωτικού τομέα στην υγεία κτλ. Αυτά τα αφήνω απ' έξω αυτή την περίοδο, τέλος πάντων. Mm-hmm. Δείχνω ότι είναι στις εξαγγελίες της κυβέρνησης που και πάλι θα μετακυλήσουν μεγάλο βάρος στους εργαζόμενους. Ναι, και το προσωπικό, γιατί έχουν πει για 2.000 προσλήψεις άμεσα. Βέβαια, ναι, κάποιες συμβάσεις λήγουν. Δεν ξέρω αν αυτές προσμετρώνται μέσα στις 2.000 που θα γίνουν. Οπότε, δεν ξέρω, ουσιαστικά, ακόμα και αν γίνουν, είμαστε μία ή άλλη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτό έχει μια σημασία. Και με τις εργασιακές σχέσεις, βέβαια. Έτσι. Και αυτό, ναι, είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Για να καταλάβετε τώρα, λόγω των παγών των προσλήψεων την περίοδο των μνημονίων, ούτως ή άλλως το προσωπικό πάρει στα νοσοκομεία αυτή πέρα των επικουρών. Του ενέργειες ελλείψεις, που ότι θα ήταν προσωρινό μέτρο, λέει, γίνει μόνιμο μέτρο. Οι γιατροί αυτοί που υπάρχουν, χώρο για το brain drain, το λεγόμενο που επικαλείται η κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι στα νοσοκομεία, ειδικά στην περιοχή μας, στον Άγιο Αντρέα, οι περισσότερες κλινικές δεν έχουν ούτε έναν ειδικευόμενο. Είναι διευθυντές, εσύ, μιλάμε ηλικία 60 και πάνω, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες και να κάνουν 10 εφημερίες το μήνα, οι συνάδελφοι γιατροί. Είναι δηλαδή το προσωπικό πάρα πολύ κουρασμένο και πραγματικά με αυτοθυσία προσπαθεί να ανταποκριθεί όσο μπορεί. Και υπερβάλλει αυτόν πολλές φορές. Αλλά δεν φτάνει αυτό, δεν φτάνει σε καμία περίπτωση. Μπορείτε να μας επαναλάβετε λίγο τα στοιχεία αυτά που έχουν να κάνουν με τις ΜΕΘ εκεί στο Πανεπιστημιακό, πόσες είναι αυτή τη στιγμή και δηλαδή... Είναι 13 κλίνες είναι με χωρητικότητα γύρω στις άλλες θα μπορούσε να χωρέσει γιατί έχει ένα παράλληλο διάδρομο, οι οποίες ακόμα όμως δεν είναι ενεργές. Και είναι με τη στιγμή από τις 13 είναι 100% πληρότητα. Ναι. Στο... Άρα είσαστε γεμάτοι εσείς τώρα, να πούμε έτσι. Ορίστε, είπατε, δεν άκουσα. Είσαστε ας πούμε με πληρότητα 100%. Ναι, ναι, και φανταστείτε αυτό με τα προηγούμενα δεδομένα. Μέχρι και τις γρίπης, ας το πούμε. Ναι. Γιατί είχαμε και απώλειες και με την ιό της γρίπης στη μονάδα, για παράδειγμα, είχαμε περιστατικά φέτος. Αλλά τώρα με την προσθήκη της πανδημίας του κορονοϊού, ας το πούμε και έτσι, που θα υπάρχει ανάγκη με τα ποσοστά, δηλαδή επιστημονικά δεδομένα αυτά, στατιστική, το 5% θα χρειαστεί πιο προηγμένης ιατρικής φροντίδας, δηλαδή μονάδες αυξημένης φροντίδας και πάνω, και ΜΕΘ ίσως και σωλήνες μηχανικού ερισμού, πώς θα παράσει αυτή τη βοήθεια όταν ήδη έχει 100% πληρότητα. Μάλιστα. Και δεν είναι κινδυνολογία, είναι στοιχεία αυτά, δεν είναι επιστημονικά δεδομένα. Αλλά προφανώς πρέπει να λύσει την πρωτοβάθμια πρόταση, το 80% που δεν θέλει, ας το πούμε, αυξημένης φροντίδας, θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετηθεί σε 24ωρη βάση, σε τόμη αστικού τύπου, ας το πούμε, σε κεντρική αστικού τύπου, σε τόμη, παντρωμένο όμως με προσωπικό. Με εξοπλισμό, δηλαδή στολές, μάσκες κτλ. Γιατί αυτό μας λέγανε τα κέντρα υγείας, εφημερεύα χτες, γιατί φερεύουμε μέρα παραμέρα τώρα με την καραντίνα των γιατρών. Δηλαδή 5-9 μέρες κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ας το πούμε. Μας παίρνουν από όλα, δεν έχω εξοπλισμό. Θέλω. Αυτή ήταν η μόνιμη κουβέντα χτες στα τηλέφωνα που είχαμε. Μάλιστα. Και ενώ έχει περάσει.
Και ενώ έχει περάσει ένα διάστημα, έτσι, δεν είμαστε, ναι, στην αρχή. Και η προκήρυξη που είχε γίνει ήταν 30 θέσεις από τις 140 μόνιμες που υπήρχαν με τους προπολογισμούς για το προσωπικό όλο που έγιναν τώρα. Και η τελική προκήρυξη είχε 23 θέσεις τώρα. Μείον δηλαδή δύο θέσεις μονάδας από το Ρίο κοπήκανε με τον προπολογισμό που είχε γίνει τώρα, αρχές Φλεβάρι. Δηλαδή πριν ξεσπάσει η επιδημία και στη χώρα μας, ήταν 23 πετσοκομμένες κατά 11 ήδη από τις 33 που είχε κυβέρνηση, ναι, πριν δηλαδή. Και τώρα μιλάμε, δηλαδή, ναι, και μιλάμε για την Πάτρα που είναι τώρα, ας πούμε, έχει εθνικές οδούς, είναι μια μεγάλη, ναι, έτσι, πόλη. Σκέφτομαι, ναι, τώρα λίγο πιο πέρα, ας πούμε, στην Ηλία, σε άλλους νομούς της Πελοποννήσου, η γειτονικά κτλ. Που πρέπει να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί να καταλήγουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω ότι αν είναι έτσι στην Πάτρα, σκέφτομαι παρακάτω τι γίνεται. Ναι, αυτό λέω. Ακόμα η κατάσταση σε υπόλοιπα νοσοκομεία και τη περιοχή είναι ακόμα χειρότερη. Δηλαδή, είχαμε επικυβέρνηση ήδη το κλείσιμο του νοσοκομείου Θώρακος, το 409. Το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσουν πάρα πολλές ανάγκες τη περιοχή, ακόμα και αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Το νοσημάτων Θώρακος ήταν πνευμονολογικό νοσοκομείο. Δεν θα μπορούσε να λύσει πολλά αν αυτό ήταν πλήρως επανδρομένο αυτή την περίοδο. Μια κατάσταση τώρα, για παράδειγμα. Έχουμε τα νοσοκομεία της Αμαλιάδας, το οποίο ουσιαστικά η παθολογική δεν νοσηλεύει πλέον λόγω προσωπικού, και έχουμε μετακινηθεί στον Πύργο. Τα περιστατικά που και αυτός έχει πολλές ελλείψεις, μία χαλαεξονικός. Το νοσοκομείο του Ιππού πάλι υπολειτουργούσε. Είχαν συνταξιοδοτηθεί αρκετοί γιατροί και είχε μεγάλο πρόβλημα σε προσωπικό. Όταν μετακυλίονται όλα από τα πιο απλά περιστατικά που δεν θα έπρεπε να νοσηλεύονται, αλλά λόγω της λειτουργίας πρωτοβάθμιας υγείας, όταν κλείνει ραντεβούς και του λένε σε 5 μήνες, πολλοί μπαίνουν εισαγωγή για να λύσουν κάποιες πάγιες, το πούμε, ένας καρκινοπαθής για παράδειγμα, ναι, θα πρέπει να λύσει εντός νοσηλείας, γιατί θα πάρει μια προτεραιότητα σχέση με το να περίμενε 4 μήνες στο τακτικό ιατρείο. Και όταν, μάλιστα, δεν υπάρχει ογκολογική κλινική, να φανταστείτε, στην Πάτρα, που εξυπηρετούν 5.000 αρρώστους στο ογκολογικό ιατρείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και όλοι αυτοί έρχονται στα επίγοντα για τακτικά προβλήματα, φανταστείτε τι συνωστισμός και διασπορά λοιμόξεων θα γίνει. Που και αυτοί τώρα, λόγω φόβου, οι ασθενείς αυτές τις μέρες μένουν στο σπίτι, στα επίγοντα, ναι, από άλλα περιστατικά. Έχετε δίκιο. Αυτοί που θα πάνε. Ναι. Συμπερασματικά, κύριε Δάβουλε, αν θέλατε έτσι να πείτε έτσι με δύο φράσεις, με ένα τίτλο το θέμα, τι θα λέγατε. Κοιτάξτε να δείτε. Και στον κόσμο δηλαδή απευθυνόμενος και τα λοιπά. Πρέπει να είναι καθαρό δηλαδή. Εντάξει, γιατί ξέρετε, καμιά φορά ο φόβος εκεί και τα λοιπά, αλλά εδώ πρέπει να σκέφτεται και ο κόσμος να μην παραλύει, να βγάζει κάποια συμπεράσματα. Όντως, κοιτάξτε να δείτε, θέλει και ψυχραιμία από την πλευρά του κόσμου, δεν θέλει να καταλικοβαλώσει, ειδικά πρέπει να έχουν προφανώς να τηρούν και αυτά. Όπως έχει πει, εντάξει, γιατί είναι όντως επιστημονικές συμβουλές, τις ατομικές, το πούμε αυτές, μεταατομικής προστασίας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διεκδικήσει και κάποια πράγματα. Πρέπει να διεκδικήσει μαζί με το υγειονομικό κίνημα κάποια πράγματα στη λογική της βελτίωσης της υγειονομικής περίπτωσης. Δεν μπορεί να μην συνταχθεί με το υγειονομικό κίνημα για αύξηση των θέσεων εργασίας, μόνιμες θέσεις εργασίας, λειτουργεί αυτό που είπα και πριν, μονάδων, ας το πούμε, τόμοι που να λειτουργούν, θα μπορεί να εξυπηρετηθεί και ο ίδιος δηλαδή. Για απλές περιστάσεις να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αυτοί που είναι μόνο δειγματοληψία δηλαδή αυτή την περίοδο, δεν χρειάζεται να έρχονται στο τρίτο βάθμιο και να διασπείρονται λοιμώξεις μεταξύ των ασθενών, γιατί η ευπαθής ομάδα έχει 6 φορές τουλάχιστον παραπάνω κίνδυνο καθένας που έχει ένα παράγοντα κινδύνου νοσήσει σοβαρά. Άρα λοιπόν είναι μια αλληλουχία γεγονότων. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να πεις ότι φτάνουν τα μέτρα τομικής προστασίας, χρειάζεται να προβεί και συγκεκριμένα αιτήματα. Ναι. Και το υγειονομικό κίνημα με τα σωματεία της περιοχής, σε σύσκεψη και σε εναρμονισμό με το εργατικό κέντρο, γιατί προφανώς θέλει και σε χώρους εργασίας. Δεν μπορεί να δουλεύει σε εργοστάσιο και να μην έχει μέτρα προστασίας. Άδειες για το προσωπικό, ειδικά αν τα παιδιά τροπούν και στα σχολεία. Δηλαδή πρέπει να διεκδικήσουν και τέτοια πράγματα. Σωστό. Μέσα λογικής μεταφοράς, αύξηση των δρομολογίων για μείωση του συνωστισμού. Δηλαδή είναι και τέτοια μέτρα από τα οποία θα πρέπει να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι. Και όπως είπα και πάλι, συγχώρεσε, γιατί υπάρχει και με τις άδειες, για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Ναι. Πολλές φορές μου λένε, βάλα τη άδειά σου. Πώς θα βάλει, αν δεν έχει, πώς θα γίνει, θα πάει άρρωστη δουλειά. Και τον άλλο, δηλαδή, φυσιάζει και τον εργαζόμενο στο δρόμο του κέρδους. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί εργασίας που να επιβλέπουν όλα τους χώρους. Μάλιστα. Είναι και αυτό λίγο αστείο. Και λοιπόν, όταν και η επιθεώρηση εργασίας είναι δύο επιθεωρητές είναι στην Αχαΐα, να φανταστείτε. Πόσους χώρους εργασίας να ελέγξουν. Δηλαδή είναι μια αλληλουχία. Δηλαδή, ναι, πόσα θέματα προκύπτουν. Πόσα θέματα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Θα είμαστε και σε άλλη φορά σε επικοινωνία για να μα δούμε τα νεότερα και πώς εξελίσσονται αυτά τα ζητήματα και αν αντιμετωπίζονται. Γιατί εντάξει, εδώ μας λένε εδώ συσκέψεις το ένα τ' άλλο, διαγγέλματα, ιστορίες, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά, αλλά η πραγματικότητα είναι αμήλικτη όπως την περιγράψατε και νομίζω ότι εδώ πρέπει να εστιάσει ο κόσμος. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.